Σιγά σιγά! Πηγαίνει κατά εκεί το σκηνή. Λοιπόν, φιλαράκια μου, καλησπέρα. Σήμερα θα προσκυνήσω να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Το έχω δει πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει όλοι μας και εγώ και εσείς, το έχετε παρακολουθήσει στο ίντερνετ, κυρίως σε χώρες του εξωτερικού, όπου είναι πιο διαδεδομένο και πιο διάσημο. Και εμένα προσωπικά μου προκαλεί πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσει. Έχει suspense, έχουν περιέργεια και όλο αυτό γενικά είναι κάτι που τραβάει. Μου αρέσει, το έχω δει πολλές φορές και αποφάσισα να το κάνω. Τι είναι αυτό? Ο λόγος γίνεται για το magnet fishing, ψάρεμα με μαγνήτη. Θα πάμε σε ένα ποταμό εδώ κοντά στην περιοχή μας, μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη, θα έρθει και αυτό σε λίγο, τον περιμένω τώρα, για να δοκιμάσουμε να κάνουμε ψάρεμα με μαγνήτη. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έχω ένα μικρό μαγνήτη με δύναμη γύρω στα 100 κιλά, 114 κιλά, υπό ιδανικές συνθήκες, αν κολλήσει ίσια κτλ. Και θα πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Γαντάκια μαζί μας. Γιατί εντάξει, δεν είναι και πιο καθαρός ποταμός εκεί που θα πάμε, οπωσδήποτε. Σκηνάκι, φασμάτινο, ένα τόνο περίπου αντέχει. Και μαγνήτης με 114 κιλά δύναμη έλξης, αν κολλήσει ίσια στην επιφάνεια. Αν κολλήσει λοξιά δεν θα έχει τόσο πολύ δύναμη, αλλά υπό ιδανικές συνθήκες χωρίς βρωμιές 114 κιλά τραβάει. Και τώρα, άμα αγκώσει πουθενά και δεν μπορούμε να το βγάλουμε, θα μαξάκι. Τραβάμε είτε με τον εργάτη είτε με το αυτοκίνητο. Να είμαστε. Πού είμαστε? Ήρθαμε να δούμε τι θα γίνει με το μαγνήτη. Ζώνη, είσαι έτοιμος? Θα κάνουμε πρώτη στιγμή. Για πες πόσα κιλά σηκώνει αυτό. Υπό ιδανικές συνθήκες, αλλά βλέπω πολύ βάλτο. Και μαζεύει και τα μούτρα. Ου, βρωμιά, ε! Θα πάμε και την άλλη μεριά. Αλλά δεν έχει πολύ βρωμιά. Να πες ότι έχει το μαγνήτη στο λεπτάκι. Ναι, πιο σιγά τραβά, γιατί... Πάμε. Μπορεί να περάσει και να μην κολλήσει. Καταφέρω, λες. Πάμε. Για πρώτη βολή μια χαρά το πήγε. Ναι, γιατί με έχει τραβάσει το βάρος της. Πάρα πολύ γρήγορα, πιο ωραία. Okay. Έχει πολύ λάσπη εδώ, δεν είναι. Είναι υπερβολικά. Θα πάρω τα γάτια. Σιγά μην ρίξει τη γέφυρα προς. Ναι, αλλά δεν έχει ρίξει και ήθελε βάρος, είδες. Όχι, δεν το μάζεψε σωστά για να ξέρει. Δεν το μάζεψα να τον μπέρδεψα. Δεν ξέρω αν θα βρούμε κάτι, αλλά θα καθαρίσουμε σίγουρα εδώ πέρα. Κάνουμε καλό στο περιβάλλον. Αυτό εκεί τι είναι, τηλεόραση? Τι τσαντάκι? Τσάρι. Τσάντα είναι, ρε. Μια άλλα. Τσάντα είναι, έλα. Θα την τσαρέψουμε. Λάμα έχει κανένα μεταλλικό κομμάτι μέσα. Θα μπορέσεις, πρόσεξε γιατί θα πιαστεί τώρα και αυτό. Τώρα δεν είναι όλοι το ψάρι μου. Το μέσα, ε. Τίποτα, όχι. Δεν μπορεί να καθίσει να κατεβαίνει ο μαγνήτης, αλλά αργά. Για λίγο, ρε. Το πρωί κάθε μέρα μετά σηκού. Τώρα θα τραβήξεις από εκεί. Ναι, αλλά δεν έχει τίποτα μέσα. Καλώς θα δει μαγνήτη. Έχει κολλήσει. Βλέπεις. Έχει την... Είναι πάρα πολύ γαλλή. Μήπως δεν κατέβηκε καθόλου? Όχι, είναι πάρα πολύ γαλλή. Είναι μεγαλύτερη. Κάτι είναι πάντως, κάτι είναι. Όχι, ανακόλυψη.
Κάτι είναι φίλε, αλλά είναι βαρύ, φαίνεται και δεν το πιάνει. Αλλά το αφήνει. Κόλα τώρα φίλε, τώρα θα έχεις έρθει βρωμιά επάνω ή σκουριά. Εντάξει. Σιγά σιγά! Πηγαίνει κατά εκεί το σκηνή. Φίλε! Είναι διπλό! Ξέρεις τα πει διπλό! Ναι. Η ATM. Τι έχουμε βγάλει. Η ATM. Η ATM είναι χρηματική βότη. Τι έχουμε βγάλει ρε μαλάκα. Έχει και συρτάρια μέσα. Ναι. Σταμάτα, 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 θα σπάσει. Τράβηξα, έλα! Ξέρεις τώρα τι μαλά, εντάξει έκατσε! Όπα έκατσε, εντάξει!